Στον Άγιο Θεόδωρο λειτουργήσε σήμερα για πρώτη φορά η υπαίθρια τοπική αγορά παραγωγών Λάρνακας, μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας. Οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν από την υπαίθρια αγορά λαχανικά, φρούτα, μέλι, βότανα, γλυκά του κουταλιού και διάφορα άλλα προϊόντα. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα λειτουργίας της υπαίθριας τοπικής αγοράς παραγωγών Λάρνακας, μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας. Ψωνίζοντας από εδώ, το πρώτο πράγμα που θα είναι σίγουρος ο κόσμος είναι ότι ψωνίζει απευθείας από τον παραγωγό, πολύ σημαντικό. Και επίσης η αγορά μας είναι ελεύθερη από πλαστικό, δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές τσάντες, σακούλες και οτιδήποτε συμβάλλει αρνητικά στο περιβάλλον. Οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν από την υπαίθρια αγορά λαχανικά, φρούτα, μέλι, βότανα, γλυκά του κουταλιού και διάφορα άλλα προϊόντα. Η πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού Άννα Δημητριάδου ανέφερε στο ΡΙΚ πως ο Σύνδεσμος Γυναικών είναι μέλος της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού και χαρακτήρισε ως εξαιρετική την πρωτοβουλία για δημιουργία τοπικής αγοράς. Ο αγροτουρισμός δεν είναι μόνο η διαμονή σε αγροτουριστικά καταλήματα. Είναι ο συνδυασμός όλων των ασχολιών, των τοπικών προϊόντων, της φύσης, της γεωργίας, των ασχολιών όλων μαζί με τη διαμονή. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα όλα αυτά, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες. Η τοπική αγορά θα λειτουργεί κάθε Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο των εγκαταστάσεων του Συλλόγου στον Άγιο Θεόδωρο. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.